Διονύση μου, αποκάλυψε τις μύχιες σκέψεις σου. Όχι, με έχετε παρεξηγήσει απόλυτα. Πάντα. Πάντα. Λοιπόν, στο προηγούμενο απλά και μόνο ένα σχόλιο. Εγώ πιστεύω στην ιστορία ότι όντως θα μείνει. Απλά και μόνο εκείνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι να το αντιληφθούμε ως εργαλείο. Ένα άλλο εργαλείο. Μόνο έτσι. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι φτιαχτά. Είναι φτιαχτά από την επιστήμη που μας είπατε. Και αυτό είναι το κακό. Ότι χρησιμοποιείται επιστήμη σε πολλά πράγματα, καλή επιστήμη, τεκμηριωμένη επιστήμη, για να κάνουμε κακά πράγματα. Εγώ αυτό παίρνω. Όχι πάντα, καμία αντίρρηση. Αλλά στην ιατρική αυτή η ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει, η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική... Το δεξί βέλος. Το δεξί βέλος, αλλά δεν... Και προηγουμένως δεν δουλεύει. Κάτι κολλάει. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαιτερότητα στην ιατρική και ευχαριστώ πολύ που δεν το ήξερα ότι θα είχατε αυτή τη διαφάνεια για τον ορισμό του marketing. Mm-hmm. Και τον ορισμό του marketing εγώ τον πήρα, γιατί δεν είμαι μαρκετίστας, δεν ξέρω την όλη επιστήμη, την πήρα από την Wikipedia. Από τη σωστή πηγή. American Marketing Association. Ναι. Ακριβώς, ότι ήταν της American, αυτό ήταν που με έκανε να τη χρησιμοποιήσω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μου στρώσατε τον δρόμο με ροδοπέταλα, γιατί ήδη βάλατε ελληνικά τη λεξούλα clients, την οποία εγώ δεν τολμούσα να τη χρησιμοποιήσω τόσο εύκολα και γι' αυτό την άφησα στα αγγλικά αυτή τη διαφάνεια. Μπήκε λοιπόν η ιστορία του πελάτη, έτσι, στην ιατρική, γι' αυτό το λέω την ιδιαιτερότητα. Στην ιατρική, εμείς οι γιατροί και κάποιοι ρομαντικοί, έτσι, που αναπολούμε το παρελθόν, η παραδοσιακή σχέση του γιατρού με τον ασθενή, στην αγγλική γλώσσα το relationship, καθοριζόταν από τις ισχυρές προσωπικές απόψεις του γιατρού, ο Θεός και ο γιατρός, και από την άλλη μεριά, ο ασθενής, ο οποίος είχε πάει τη βόλτα του σε άλλους γιατρούς, είχε από την οικογένειά του εμπειρίες, είχε προσωπικές εμπειρίες, είχε τους φίλους του στο καφενείο, την ιατρική του καφενέ, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και αν ήμουν εγώ εκείνο και ξέρεις εγώ όταν με τσούζει κάνω αυτό και μου περνάει. Αυτή η ωραία παραδοσιακή σχέση σε αυτή την ιστορία, η οποία έρχεται εξελισσόμενη, έρχεται να μπει η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική, με τις αξίες της, τις συγκεκριμένες, που λέει ότι τελικά τι είναι η ευσυνείδητη, σαφής και συνετή χρήση της καλύτερης σύγχρονης τεκμηρίωσης. Αυτό που μας παρουσίασε προηγουμένως ο κύριος Αλιβιζάτος και τη μεγάλη αντίθεση με την ιστορία αυτών που προωθούσαν τη στρατηγική, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες στρατηγικές προώθησης για το μάρκετινγκ της εταιρείας η οποία ήθελε να πουλήσει και να κερδίσει. Άρα λοιπόν η διαφοροποίηση σε αυτή τη σχέση έρχεται από τη μεριά του γιατρού ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει την καλύτερη σύγχρονη τεκμηρίωση για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη φροντίδα συγκεκριμένων ασθενών. Και βέβαια, εδώ παίζουν ρόλο και οι προσωπικές αξίες του αρρώστου, αξίες να τις διαφοροποιήσουμε από εκείνο το οποίο θα του δημιουργήσουμε σαν ανάγκη. Είχε δίκιο ο κύριος Οπηλίδης προηγουμένως. Η δημιουργία των αναγκών, το να μου δημιουργήσει κάποιος άλλος την ανάγκη, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα φασιστικό. Έχω προσωπικές αξίες, τις οποίες έχω κάνει μια διαδρομή ολόκληρη και τις έχω φτιάξει. Και αυτές οι αξίες είναι εκείνες οι οποίες ενσωματώνονται μέσα στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνω για να δώσω τη διαφοροποίηση της ιατρικής. Στον 21ο αιώνα όμως τι αλλάζει. Έχουν αλλάξει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει αλλάξει πρώτα απ' όλα, υιοθετήσαμε τους όρους που μας επέβαλαν άλλες επιστήμες, εκείνες του μάρκετινγκ. Άρα λοιπόν, οι λέξεις γιατρός και ασθενής
Μας το είπε προηγουμένως, κυρία Μπουτσούκου. Μας το είπε. Έτσι, έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις πάροχος, provider, υπηρεσιών υγείας, τι ωραία λέξη. Και κατευθείαν ο ασθενής έχει γίνει client ή consumer. Είναι ο καταναλωτής υπηρεσιών υγείας. Με αυτή την σχέση έχουμε καθορίσει και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που αλλάξανε. Φτάσαμε δηλαδή να αποδυναμώσουμε τη σχέση, relationship, και την οδηγήσουμε σε συνάντηση, encounter. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι φευγάτο, φευγαλαίο, περιστασιακό, καμία μονιμότητα. Είναι ότι μου έκατσε η βιτρίνα που μου έκανε κλικ αυτή η ιστορία. Ένσταση. Το marketing... Έχω το δικό μου, αλλά δεν δουλεύει. Το marketing προωθεί και ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να φύγεις από το encounter και να πας στο relationship. Μακάρι. Σε εκείνο το οποίο βιώνουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή, νομίζω πως ναι, δεν αυτό έχει είναι καμία άλλο, σχέση. Η πρακτική. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο επί θέλω της ουσίας, η αρχή του marketing Μακάρι. Είναι το αντίθετο. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά σε νομικό επίπεδο που μας νοιάζουν και αυτά τα πράγματα, όταν μετατρέπουμε την έννοια σχέση ιατρού-ασθενούς σε κάτι άλλο, πλέον νομικά αντιμετωπίζεται ως συνεταιρισμός. Με ό,τι συνεπάγεται στο δίκαιο, η διαφοροποίηση του τρόπου που συνεταιρίζεται κανείς. Άρα λοιπόν έχει το οποιοδήποτε νταραβέρι. Άρα λοιπόν σήμερα και στη φάση του γιατρού υπάρχει το marketing, το πώς θα προβάλλει τον εαυτό του, τις υπηρεσίες του στον καταναλωτή υπηρεσιών υγείας, τον άρρωστο, και έρχεται από πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα που προηγουμένως έρχεται και η βιομηχανία.